Γρήγορα λίγο να εκτελεστεί. Για να δούμε τώρα ποιος είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Αρκετοί παίκτες μπήκανε μέσα. Ακόμη και από την άμυνα πήγε και ο Κιούτσιο, αλλά και άλλοι που είναι ψηλοί παίκτες για την κεφαλιά. Για να δούμε. Μέσα στην περιοχή εκτέλεσε μόνος του ο Κίτσιος και ναι! Κίτσιος και 1-0 για την ομάδα της Μαλακοπής. Νωρίς, ακόμα δεν συμπληρώθηκε το τρίλεπτο, τετράλεπτο και 1-0. Όπως είπαμε, ο Κίτσιος που προωθήθηκε, το είπαμε πιο μπροστά, επιβεβαιωθήκαμε αμέσως. Κίτσιος και 1-0 για την ομάδα της Μαλακοπής. Βάζει πολύ μπροστά, πολύ νωρίς μπροστά την ομάδα. Λίγο πιο αργά να γυρίσουν οι διαιτητές. Κουζούδης τώρα. Για να πούμε τώρα. Έγινε το λάθος εκεί από τον τάγκο και φεύγει. Με κάποιες προϋποθέσεις η ομάδα της Καρδίας. Εκεί με τον Μαλή τον Νίκο θα σουτάρει ο Μανολίδης. Όμως ο Μπογδάνος θα πέσει στην γωνία και θα μαζέψει την μπάλα. Της Καρδίας, Μανολίδης, η κόντρα εκεί στον Αναστασιάδη. Πέρασε ο Αναστασιάδης, 1-2 Αναστασιάδης. Θα κάνει και το σύνδεμα τα αριστερό πάνω στον Αθανασίου. Αναστασιάδης, γρήγορα βγαίνει Μαυρομιχάλης, κερδίζει την μπάλα χωρίς φάουλ. Διαιτητής και Θεολόγου τώρα. Αντεπίθεση με κλάσεις προποθέσεις για την ομάδα της Μαλακοπής. Θεολόγου θα κάνει τώρα το σουτ. Με τη μύτη λίγο μπορώ να πω, η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δεκάρια και αριστερά. Κουζούδης, εκεί δεν είναι κανείς παίκτης. Είναι μόνο ο Νίκος Εμμανουηλίδης. Συρτά για το Σταφυλίδη. Έγινε το λάθος του Σταφυλίδη και τώρα Κουζούδης. Πέρασε ο Κουζούδης πολύ ωραία. Κουζούδης βγάζει τον Αναστασιάδη, μόνος ο Αναστασιάδης, ναι! Και τελευταία στιγμή όμως θα βγάλει ο Θανασίου, μεγάλη απόκριση, μπάλα δεν πήγε και πάνω του και θα βγάλει πιο μακριά ο Νιζάμης. Πίσω ο Κοντός, ο Θεολόγου και όλοι οι άλλοι πήγαν μπροστά. Εκτελεί μέσα στην περιοχή, πέρασε από όλους μόνος του Θεοδωρίδης και ο Μπογδάνος τελευταία στιγμή. Μπροστά πήγε μπάλα και τελευταία στιγμή ο Θανασίου βρήκε κόντρα πάνω στο τείχος και τελευταία στιγμή ο Θανασίου θα αποκρούσει ο κόρνερ. Εκεί από το σιδέρι έχει βγει μπάλα. Σωστά ο κ. Μαρόπουλος, ο γρήγορος στα στηρίγματά του, Νίκος Εμμανουλίδης, ο Τουρσίδης, με συγχωρείτε. Τώρα Σταύρος Εμμανουλίδης. Εμμανουλίδης το σουτ πάνω στον Μπογδάνο, δε ευκαιρίες. Που είχε η ομάδα της Μαλακοπής. Τώρα εκτελεί ο Σταύρος Εμμανουλίδης για τον αναγνώστη. Αναγνώστης μόνος του, θα εκτελέσει το πίσω δοκάρι. Βγαίνει με γροθιές ο Μπογδάνος, το σούτ το Σταφυλίδη και η μπάλα θα φύγει out για την Καρδία, για την Μαλακοπή. Θεοδωρίδης, το σούτ το Θεοδωρίδη είδατε γυριστό αριστερό πάνω στην κίνηση. Σιδέρης. Για το φαρμάκι πήρε την κεφάλια ο Αναστασιάδης μόνος του και βλέπετε η μεγάλη ευκαιρία. Η μεγάλη απόκριση του αγώνα που ο Αθανασίου είναι αυτός που θα την κάνει και πάλι. Πολλές φορές το κάνει εκεί ο Αθανασίου. Είδατε τι έβγαλε. Τι έβγαλε ο Αθανασίου. Τώρα εκτελεί ο Παναγιωτίδης. Μέσα στην περιοχή πολύ παίκτης. Η κεφαλιά offside όμως έχει σηκώσει ο βοηθός. Δεν τον έχει δει ο διαιτητής. Τώρα έχει σηκώσει. Ναι, τώρα θα σφυρίξει ο διαιτητής ο κ. Μαρόπουλος. Δεν είδε το βοηθό. Τώρα θα δώσει offside, είναι πολύ πιο μπροστά, μη γεννωμένη φάση. Βλέπει πολύ ψηλά εκεί και για να δούμε, δεν σφίριξε τίποτα, διαιτητής, η μπάλα βρει το δοκάρι. Αυτό το πλασέ που έκανε ο Αναστασιάδης, άλλη μια φορά πρωταγωνιστής, ο Αναστασιάδης, ο διαιτητής κ. Μαρόπουλος είπε παίζεται, έκανε πλασέ, ψιλοκρεμαστό πλασέ ο Αναστασιάδης με το αριστερό και ενώ φαινόταν η μπάλα πήγαινε για τα δίχτυα του Αθανασίου. Μπαλιά του Τουρσίδη από την άλλη μεριά που είναι ο Μαυρομιχάλης. Μαυρομιχάλης πάντα. Βγαίνει ο Εμμανουηλίδης. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Δεν υπάρχει τίποτα. Παίζεται λέει. Ήταν κοντά στη φάση και την είχε μπροστά του κιόλας ο κ. Μαρόπουλος στη φάση. Δεν υπάρχει τίποτα στη σύγκρουση αυτή των δύο παικτών. Δεν ξέρω. Νιζάμις, Φουτζιτζής. Θα βγάλει μια παλιά για ποιον. Δεν θέλει πολύ εκεί παρά λίγο και τι έχουμε, πέναλτι. Πέναλτι. Και πέναλτι ο βοηθός το έδωσε. Ο βοηθός το έδωσε πέναλτι για την ομάδα του ΑΟΚ Καρδίας. Μια φάση που ίσως δεν ένοιαζε για τίποτα, θα μπορούσε κάλλιστο ο Αμερίδης να την βγάλει. Κι όμως
Μπογδάνος που έχει την εμπειρία θα μπορέσει να νικήσει τον Θεοδωρίδη. Μπογδάνος θα δείξει τίποτα όμως και 1-1. 1-1 και ο Θεοδωρίδης ένα φοβερό σε εκτέλεση πέναλτι. Αυτό μας θύμισε και λίγο ο Ρονάλντο, μπορώ να πω, μεγάλη ταχύτητα. Να περάσει εκεί για τον Παναγιώτη, δεν πέρασε η μπάλα. Σταφυλίδης, δεν βγήκε η μπάλα. Κουζούδης. Κουζούδης δεν τη χάνει, πέρασε ένα, δύο, τρεις. Βγάζει προσπαθεί να μόνο στο Κουζούδης, ναι, και θα χάσει μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Μαλακοπής από αυτές που δεν χάνονται και όμως χάνονται. Και νέα ευκαιρία, νέο σούτ από τον Αναστασιάδη. Χτυπιούνται οι παίχτες της Μαλακοπής, δεν μπορούν να βάλουν γκολ. Πολύ, δεν έχει άλλο. Νιζάμις. Ετοιμάζεται και άλλη αλλαγή στον αγώνα. Αυτή τη φορά θα είναι για την ομάδα της Μαλακοπής, όπως βλέπουμε. Φεύγει ο Κουζούδης. Για να δούμε Κουζούδης. Τέταρτο και πάλι μόνο στο Κουζούδης και ναι, όχι. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία με το αριστερό. Ο Κουζούδης θα μπορούσε να κάνει με το δεξί το πλασέ για να πάει μπάλα από την άλλη πλευρά. Έβαλε φάλτσο. Ζαραγκούλιας, Συρτάκη, όπου είναι ο Νίκος Εμμανουλίδης, το σούτ, πολύ καλό το σούτ του Εμμανουλίδη Νίκου και έφυγε πάνω από το ζούτο δοκάρι. Δεν αφήνει φάση ο διαιτητής το πλεονέκτημα και τώρα Σαμαράς, πολύ ωραία για τον Τάγκου. Για να δούμε, Τάγκου τώρα. Συρτάκη που είναι φουτζητής όμως. Τάγκου και πάλι, ανοίγει την μπάλα, Τάγκου, κέρδισε την κόντρα. Το σούτ του Σαμαρά και θα μπλοκάρει ο Αθανασίου. 3 λεπτά λέει ο διαιτητής. 3 λεπτά από εδώ και πέρα. Έγινε κεφαλιά και η μπάλα θα φύγει τώρα, ναι. Και τελευταία στιγμή όμως θα πιάσει την μπάλα ο Αθανασίου. Θα σφυρίξει και ο διαιτητής. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Αθανασίου. Δίνουν τα χέρια οι παίκτες. Να λοιπόν, φάση που πήγε να γίνει για το μάτς της καρδίας. Χέρια λέει να μην βάζετε. Αναγνώσεις τώρα, μέσα στην περιοχή. Βγάζει ο Πούλιος. Θα γεμίσει. Προσπάθησε μάλλον να γεμίσει και φάουλ κάρτα στον Τουρσίδη. Κάρτα κόκκινη είναι στον Τουρσίδη, νομίζω. Κόκκινη στον Τουρσίδη. Δεύτερη κίτρινη στον Τουρσίδη. Δεύτερη κίτρινη λοιπόν στο νεαρό Τουρσίδη. Στην περιοχή έγινε. Ρεφ, στην περιοχή. Μακρινό το σου, την παλιά που έκανε. Και λήξη του αγώνα τώρα, θα σφίξει ο κ. Μαρόπουλος. Τελικό αποτέλεσμα 1-1 για εδώ στην Μαλακοπή, Πω Μαλακοπής ΑΟ Καρδίας.